Σήμερα, μέρα μη νομοθετικού έργου, έρχεται ο νόμος για τη διευκόλυνση των ενημερωμένων νοικοκυριών στα δάνειά τους. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Πρόκειται για ακόμα ένα νομοσχέδιο το οποίο επιβάλλεται από την Τρόικα. Επιβάλλεται από την Τρόικα προφανώς όχι για να διευκολύνει τους δανειολήπτες, τους ενήμερους, αλλά για να εξυπηρετήσει τις τράπεζες. Για να εξυπηρετήσει τις τράπεζες οι οποίες πρέπει να καταγράψουν στα οικονομικά τους αποτελέσματα τις εμπράγματις ασφάλειες που θα μπουν επάνω στα ακίνητα των δανειοληπτών. Είναι προς όφελος των τραπεζών το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Άκουσα προηγουμένως τον εισηγητή της πλειοψηφίας να μιλάει για 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Από πού προκύπτουν? Από πού προκύπτουν ότι αφορά 1 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες? Υπάρχουν 1 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που προβλέπει το σχέδιο νόμου? Δηλαδή μέχρι 180.000, μέχρι 10.000 καταθέσεις, οι οποίοι δεν έχουν ατομική περιουσία και ούτω καθεξής. Όχι. Πρόκειται ξεκάθαρα για ένα σχέδιο νόμου το οποίο εξασφαλίζει τους τραπεζίτες, παίρνει σε πράγματα της ασφάλειας και πράγματα της αυτές της ασφάλειας μαζί με τις υπόλοιπες περνάνε στον EFSF, δηλαδή στο αγγλικό δίκαιο υπό την αρμοδιότητα των Λουξεμβουργιανών δικαστηρίων. Και εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταγράφεται ακόμα μια φορά ότι δεν υπάρχει βούληση να δοθεί η δυνατότητα στους δανειολήπτες, είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι, όπως ανέφερε ο κ. Κυκέρβλου συνάδελφος προηγουμένως, έμποροι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν βάλει λουκέτο, είτε είναι μεσαίες επιχειρήσεις που κλείνουν κάθε μέρα. Και επανέρχεται το ερώτημα, τι εξυπηρετεί η πολιτική των μνημονίων? Θυμίζω ότι εκείνοι οι οποίοι ήταν θειασότες των μνημονίων μας έλεγαν 3 πράγματα. Ότι τα μνημόνια θα διασφαλίσουν πρώτον τις καταθέσεις του ελληνικού λαού. Είναι εγγυημένες οι καταθέσεις του ελληνικού λαού κάτω των 100.000 ευρώ? Υπάρχουν 120 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι οι καταθέσεις κάτω των 100.000, και ποιος εγγυάται? Όταν η ίδια η Ευρώπη πλέον αμφισβητεί την εγγύηση που η ίδια θέσπισε. Δεύτερον, τα μνημόνια θα παρήχαν την δυνατότητα επιβίωσης των τραπεζών. Ποια είναι τα πραγματικά νούμερα σήμερα, τα οικονομικά στοιχεία των τραπεζών? Είναι βιώσιμες οι τράπεζες? Προχωράνε οι ανακεφαλοποιήσεις? Ποιος εγγυάται γι' αυτό? Είδαμε σήμερα την εικόνα του χρηματιστηρίου, αλλά βλέπουμε καθημερινώς και την πορεία των τραπεζών. Θα διασφάλιζα τα μνημόνια την ιδιοκτησία, η οποία η ιδιοκτησία καταλύεται. Πάμε για δίμευση της ιδιωτικής και της δημόσιας περιουσίας. Οι εισπρακτικές εταιρείες είναι έτοιμες να αναλάβουν την εισπράξη των φόρων. Και μαζί με τις εισπρακτικές εταιρείες των τραπεζών, οι οποίες καθημερινώς επιτίθενται στα ελληνικά νοικοκυριά, θα προχωρήσουν στη δεύτερη φάση αυτού που προβλέπει το σημερινό νομοσχέδιο, στους πληστηριασμούς ακόμα και της πρώτης κατοικίας. Εάν υπάρχει κράτος δικαίου, εάν πρέπει κάτι να διασφαλίσει η δημοκρατία, είναι την πρώτη κατοικία του Έλληνα πολίτη. Για κανένα λόγο, ποτέ, δεν θα πρέπει η πρώτη κατοικία να είναι αντικείμενο πληστηριασμού, είτε για χρέη προς την εφορία, είτε για χρέη προς την τράπεζα. Το κεραμίδι στο σπίτι του Έλληνα αποτελεί ιερό και όσιο και δεν μπορεί να παραδοθεί σε καμία τράπεζα κατά την καμία τρόικας. Την ίδια στιγμή που οι τράπεζες έχουν πάρει ανακεφαλοποιήσεις σε μετρητά αλλά και σε εγγύησεις 320 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να διασφαλίσουν τι? 160 δισεκατομμύρια καταθέσεις. Το ερώτημα είναι, γιατί δεν προχωράμε άμεσα? Μετά την διαγραφή του 50% της περιουσίας του ελληνικού λαού με το PSI, από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τα νοσοκομεία, από τα μετοχικά ταμεία στρατού και αστυνομίας, από τα πανεπιστήμια που έχουν καταρρεύσει, γιατί δεν πάμε στο κούρεμα του 50% των στεγαστικών δανείων? Άκουσα μετά από την πρόταση που κάναμε χθες το βράδυ, κριτική σήμερα, να λένε πού θα βρεθούν τα χρήματα. Το σύνολο των στεγαστικών δανείων, το σύνολο των στεγαστικών δανείων που
υπήρχαν μέχρι το 2009 καταγεγραμμένα, είναι 73 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 50% του συνόλου των στεγαστικών δανείων είναι 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ρωτώ την κυβέρνηση, μέσα σε μία νύχτα, με μία πράξη, σε μία τράπεζα, χαρίσατε 12 δισεκατομμύρια. Στην τράπεζα Πειραιός, παίρνοντας την απόφαση να αποκτήσει τα ελληνικά υποκαταστήματα του Κυπριακών Τραπεζών, με 500 εκατομμύρια που δώσατε η κυβέρνηση μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Τράπεζα Πειραιός, αγοράστηκαν τα branch των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα με καταθέσεις 13 δις και δάνεια 25 δις. 12 δις βρήκατε σε μία νύχτα για τον κύριο Σάλα. 35 δις, δηλαδή το 10% της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών μαζί με τις εγγύησεις, δεν μπορούμε να δώσουμε για να ελαφρύνουμε τα στεγαστικά δάνεια, τα οποία έτσι και έτσι έχουν αποπληρωθεί τα περισσότερα. Πάνω από 100% του ιδίου κεφαλαίου από το κεφάλαιο που αποδεσμεύτηκε τις τράπεζες. Για να αφήσουμε τους Έλληνες να ζήσουν κάτω από το σπίτι το οποίο αγόρασαν με κόπο, με πόνο και υδρότα. Αυτή είναι η πρόταση την οποία κάναμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Πριν από λίγο όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαμε και μία άλλη εξέλιξη. Μία εξέλιξη την οποία εμείς προβλέψαμε στη Βουλή των Ελλήνων. Η ρωσική εταιρεία Gazprom απεσύρθη από τον διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ. Και οι Ρώσοι απεσύρθησαν ταυτόχρονα από τον διαγωνισμό για τη ΔΕΣΦΑ. Για ποιο λόγο? Για το λόγο που σας περιγράψαμε στις 15 Πέμπτου 2013, όταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και η τομεάρχης βουλευτής, η κυρία Μακρύ, κατέθεσε το ερώτημα για τις οφειλές των εταιριών που εμφανίζονται ως ενδεχόμενοι επενδυτές προς τη ΔΕΠΑ. Η ελληνική κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνομιλούσε με τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΠΑ, της Gazprom για τη ΔΕΠΑ, δεν δέχθηκε στο τίμημα το οποίο δίνεται να συμπεριληφθεί η συμφωνία για τα 600 εκατομμύρια που οφείλουν ποιοι? Αλουμίνιο της Ελλάδος, Όμιλος Μυτιλινέου, 53 εκατομμύρια. Κόρυθος Πάουερ, 54 εκατομμύρια Μυτιλινέου. Προτέργεια, 75 εκατομμύρια Όμιλος Μυτιλινέου. Ελπέντισον Ενεργειακή, συμμετοχή της Έντισον, 144 εκατομμύρια. Motor Oil, 34 εκατομμύρια. Ήρων 2, θερμοελεκτρικό σταθμός Βιωτίας, όμιλος Γεκτέρνα, 6 εκατομμύρια. 367 εκατομμύρια που χρωστάνε στη ΔΕΠΑ οι καταναλωτές. Και τι είπαν οι Ρώσοι? Ότι εμείς αγοράζουμε την εταιρεία με τεράστιο τίμημα. Δύο φορές και παραπάνω από ό,τι προέβλεπε το ελληνικό δημόσιο. Όμως αυτά τα χρήματα τα οποία οφείλουν ελληνικές εταιρείες, δεν μπορεί να μην εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο, το οποίο πουλάει τη ΔΕΠΑ ότι θα τα εισπράξει εκείνη. Ήταν επίτηδες η πολιτική αυτή την οποία ανάγκησε η κυβέρνηση κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τρόικα, προκειμένου να αποσυρθούν οι Ρώσοι από την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ. Και εδώ θέλω να καταθέσω στη Βουλή για να υπάρχει δημοσίευμα του βήματος της 16ου, το οποίο λέει: «Η αλλαγή της τάσης της ρωσικής πλευράς φαίνεται ότι άλλαξε μετά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Αζερμπαϊτζάν κατά την επιστροφή του από την Κίνα και τις συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο Αλίεφ. Τον Μπακού επισκέφθηκε επίσης και ο σύμβουλος της εταιρείας που κατασκευάζει τον αγωγό TAP, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Hans Dietrich Genscher». Η γερμανική πολιτική που ορίζει ως επικυρίαρχο στα ελληνικά πράγματα είναι αυτή που ουσιαστικά επέβαλε το να φύγουν οι επενδυτές από την Ελλάδα, οι Ρώσοι που θα αγόραζαν τη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΣΦΑ. Το καταθέτω στη Βουλή. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, ότι εδώ η κυβέρνηση συνεχίζει να εκτελεί τις εντολές των δανειστών. Συνεχίζει να εκτελεί τις εντολές της γερμανικής επικυριαρχίας. Είναι ξεκάθαρο ότι σήμερα, με την απώλεια των 2,2 δις από τον προϋπολογισμό του 2013 και την ακύρωση της συγκεκριμένης αποκρατικοποίησης, τεινάζεται στον αέρα ο προϋπολογισμός του 2013. Οι επενδύσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί από τον κύριο Πρωθυπουργό, ποιες είναι? Επισκέφθηκε το Κατάρ. Και το αποτέλεσμα της επίσκεψης στο Κατάρ δεν ήταν οι επενδύσεις, ήταν ο τούρκικος καφές που ήπιε με τον κύριο Ερντογκάν για να κάνει συνομιλία απουσία διπλωματικού, για να συμφωνήσει τι?
Να συμφωνήσει μήπως τη νέα κοινή πολιτική στη Μεσόγειο, την ελληνοτουρκική φιλία, τις κοινές επενδύσεις ή το ξεπούλημα των λιμανιών. Και εν συνεχεία το ταξίδι στην Κίνα. Που τι απέφερε το ταξίδι στην Κίνα. Επενδύσεις. Υπάρχουν επενδύσεις κινέζικες στην Ελλάδα πέραν της Κόσκο. Καμία. Ίσα ίσα. Με το ταξίδι στην Κίνα αυτό που διασφαλίστηκε είναι ότι χρήματα από τα χρήματα της ανακεφαλαίωσης που χρεώνονται στον ελληνικό λαό δοθήκαν από ελληνικές τράπεζες για να χτιστούν καράβια στην Κίνα, να χτιστούν καράβια στα ναυπηγεία της Κίνας και όχι στο Πέραμα ή στην Ελευσίνα ή στον Αιώριο, αλλά καράβια τα οποία δεν είναι σίγουρο και δεσμευτικό να τα φέρουν και την ελληνική σημαία. Κάνουν λοιπόν κάποιοι business εις βάρος του ελληνικού λαού, χρεώνοντας τον ελληνικό λαό διαμέσου των τραπεζών. Την ίδια στιγμή πληρώνεται η επικοινωνία για τη στήριξη της κυβέρνησης και τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης, δίνοντας χορηγίες από τον ΟΠΑΠ ή από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο της τάξης των 800.000 ευρώ. Των 700.000 ευρώ. Είδαμε το συγκρότημα Λαμπράκι αυτά που έλαβε. Πληρώνονται με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και της απόφασης της κυβέρνησης. 100 εκατομμύρια για το Μέγαρο Μουσικής, για να πληρωθούν οι συγκεκριμένες εταιρείες κατασκευαστικές του ιδιοκτήτη του συγκροτήματος του ΔΟΛ, την ίδια στιγμή που δεν δίνονται 20 εκατομμύρια και κόβονται μάλλον 20 εκατομμύρια από τις γραμμές του Αιγαίου για να επικοινωνούν τα νησιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Η σημερινή κυβέρνηση, έχοντας οδηγήσει τη χώρα στο αδιέξοδο το οικονομικό, συνεχίζει να εξυπηρετεί ημετέρους. Συνεχίζει να ακυρώνει το οποιοδήποτε project που θα μπορούσε να φέρει την Ελλάδα ένα βήμα πιο κοντά στην έξοδο από αυτή τη μέγενη. Ακολουθεί και εκτελεί τις εντολές της γερμανικής επικυριαρχίας, οδηγώντας τον ελληνικό λαό στο αδιέξοδο. Και την ίδια στιγμή έρχεται να πει στον ελληνικό λαό ότι θα σου ελαφρύνω τα δάνεια με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και δεν παίρνει μια απόφαση να προχωρήσει στο άνοιγμα της αγοράς, να ρυθμίσουν τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 100, 200 και 300 δόσεις. Να δοθεί ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, να βγουν από την ρεσία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να ξεκινήσει η ανάπτυξη. Να αρχίσει να εισπράττει το κράτος και παράλληλα στους πολίτες, στα στεγαστικά δάνεια, με κούρεμα 50%, να δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσει η οικοδομή. Να δώσει τη δυνατότητα να ξαναμπεί μπροστά η μηχανή του κράτους, να παράγουμε χρήμα. Έτσι όπως πάμε, σε λίγο καιρό το μόνο που θα βλέπουμε θα είναι τις πρακτικές εταιρείες με αγγλικό δίκαιο και με αποφάσεις του Λουξεμβουριανού Δικαστηρίου να προχωράνε σε δημεύσεις της ελληνικής περιουσίας. Και τότε μην απορρίσετε αν δείτε τον ελληνικό λαό να ξεσηκωθεί. Ο ελληνικός λαός όμως θα ξεσηκωθεί ενωμένος. Δεν θα πέσουμε στην παγίδα της διχόνοιας. Θα ενωθούμε για να φύγουν από την Ελλάδα οι ξένοι κατοχοί των τραπεζιτών, για να σταματήσουν τα μνημόνια, να διαγραφούν τα απεχθή χρέη, να διαγραφούν τα επωνύδιστα χρέη, να μπορέσει ξανά ο Έλληνας να εργαστεί, να μπορέσει να παράγει, να ξαναμπεί μπροστά η πρωτογενής παραγωγή και τα συμφέροντα τα οποία τότε σας υπηρετούν, θα δείτε ότι θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα σας πολεμήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.